Ακριβώς Γιάννη, όπως είπε και ο Αντρέας Ρομπόπουλος προηγουμένως, η Τρίπολη φαίνεται ότι αποδέχεται την πρόταση της Τουρκίας για να δεχθεί στρατιωτική βοήθεια. Βέβαια υπάρχει η πληροφορία η οποία είναι παλαιότερη, ίσως ενός μηνός, που έλεγε ότι στρατιωτικά άρματα μάχης της Τουρκίας ήδη βοηθούν το Σαράν στο να υπερασπιστεί την Τρίπολη. Από την άλλη πλευρά όμως η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη γιατί ο στρατηγός αλσίσιο ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο οποίος έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι η κατάσταση στη Λιβύη βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας του, δήλωσε ότι θα δώσει στον άνθρωπο ο οποίος επιτίθεται στην Τρίπολη, στον στρατηγό Χάφταρ, θα του δώσει ρωσικής προέλευσης άρματα μάχης για να μεγαλώσει τη στρατιωτική του δύναμη. Ένα Όπου... νέο λοιπόν σημείο το οποίο φαίνεται ότι θα αποτελέσει και πολύ βασικό κέντρο για όλες αυτές τις διαμάχες. Ε, Σταύρος Ρομπάς, ευχαριστώ